Την απόσυρση της προσωρινής μείωσης που έχει γίνει σε στοχευμένα προϊόντα της εστίασης από το 2020 φαίνεται να εξετάζει η κυβέρνηση, με τη σκέψη για άνοδο του ΦΠΑ από 13% σε 24% να οριμάζει στο οικονομικό επιτελείο. Την ίδια στιγμή, οι πληροφορίες θέλουν για τα περισσότερα προϊόντα και τις υπηρεσίες ο ΦΠΑ να παραμένει χαμηλός. Σύνηθες γεγονός και δεν είναι μόνο τα αλκοολικά ποτά που είναι όλα ακριβά και τόσα άλλα πράγματα είναι ακριβά. Μια λέξη υπάρχει τελικά, ακρίβεια. Ναι, η πορτοκαλάδα που είναι ένα προϊόν που το παράγουμε εδώ στην Ελλάδα, δεν ούτε εισαγόμενο είναι για να έχουμε την αύξηση. Κακώς το φορολογούμε 24%. Είναι ένα προϊόν που πρέπει οπωσδήποτε να φορολογείται κατά την εκτίμηση δική μου. Υπάρχει μεγάλη ακρίβεια και πρέπει η κυβέρνηση κάτι να κάνει γι' αυτό. Να ανασάνει ο κόσμος λίγο. Εξαίρεση στην αύξηση των συντελεστών φαίνεται ότι θα αποτελέσει ο καφές. Αν η αλλαγή γίνει πράξη, τότε θα επηρεαστούν με άμεσες ανατιμήσεις στα καταστήματα εστίασης, τα αναψυκτικά, το νερό, η μπύρα, το τσάι και τα ροφήματα, με εξαίρεση τον καφέ. Θα οδηγήσουν δυστυχώς σε μαγαζιά λουκέτα, πλήσιμο, απόλυση προσωπικού. Εμείς δεν μπορούμε πλέον να απορροφήσουμε. Δεν μπορούμε να απορροφήσουμε το λάδι, να απορροφήσουμε τη φέτα, να απορροφήσουμε τα λαχανικά. Τι να πρώτο απορροφήσει ένα μαγαζί? Και επομένως, αφού υπάρχει τουλάχιστον 11% αύξηση, θα πάει στα ποτά. Τι να του πεις του άλλο, ότι μία πορτοκαλάδα έχει όσο μία ένα μπουκάλι μπύρα? Δεν θα το πεις. Είναι μία ταφόπλακα στο θέμα της εστίασης και σε όλο το εμπόριο γενικά. Δυστυχώς η κυβέρνηση και άλλη μια φορά δεν μπορεί να καταλάβει τα προβλήματα που υπάρχουν στον κόσμο γενικά. Με αυξήσεις τρελές στα κύρια προϊόντα που υπάρχουν, δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε να ξέρουμε και εμείς τις υποχρεώσεις μας απέναντι στο κράτος, στους υπαλλήλους, σε όλα. Υπενθυμίζεται πως στις 31 Δεκεμβρίου, λίγη τυπικά, μετά από απανωτές ανανεώσεις, η χρονική περίοδος κατά την οποία ισχύει ο μειωμένος ΦΠΑ σε μεταφορές, εστίαση, τουρισμό, πολιτισμό και αθλητισμό. Μεγάλο ζητούμενο είναι αν θα έρθει η επέκταση του μειωμένου ΦΠΑ για άλλη μια φορά, σε ποιους κλάδους και μέχρι πότε. Η πρόθεση του Υπουργείου Οικονομικών είναι να παραταθεί η μείωση του συντελεστή σε τουρισμό, αθλητισμό, ταξί, καφέ, αλκοόλ και μεταφορές. Οτιδήποτε αύξηση γίνεται που δεν μπορούμε να την απορροφάμε εμείς, έχει επιπτώσεις. Έχει επιπτώσεις άλλα 10% μείον. Εάν έρχεται κάποιο παιδάκι, θα του δίνουμε μια μπλε πορτοκαλάδα τρέμοντας. Αν έρθει ένας μεγάλος, θα του πούμε μήπως θέλετε να πάρετε μια μπύρα γιατί είναι ίδια η τιμή, και θα σου έρθει περισσότερο γιατί είναι 500 ml συσκευή από 250 και θα σου έρθει φθηνότερα. Εκεί φτάσαμε να κάνουμε αυτά τα παραδείγματα, κάνω λίγο χιούμορ, γιατί δυστυχώς από ό,τι φαίνεται όχι μόνο δεν ρωτηθήκαμε γι' αυτό, δεν μπορούν να καταλάβουν τι επιπτώσεις θα υπάρχουν. Γιατί η κυβέρνηση δεν είχε πει, είχε πει ότι θα πέσουν στο 11% και τώρα το άλλαξαν? Τι συμβαίνει?